Γεια σας παιδιά, ξανά. Λοιπόν, αφαίρεσα την υγρόψυξη, όπως βλέπουμε η θερμαγώγημη είχε κάνει κάποια κενά, αν και έχει φαρμάσει πολύ καλά θα έλεγα. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω πώς θα καθαρίζουμε τη θερμαγώγημη, είτε είναι υγρόψυξη είτε είναι απλή ψήξη επεξεργαστή. Προσωπικά έχω πάρει αυτά τα δύο μπουκαλάκια, υπάρχουν στο e-shop, το Arctic Clean και το Arctic Clean 1 και 2 μάλλον. Το ένα καθαρίζει αφαιρεί σκληρή και ξεραμένη θερμαγώγημη πάστα, το 2 εξαγνίζει εν μέρη την ψύκτρα μετά. Λοιπόν, τι χρησιμοποιούμε? Συνήθως πάρα πολλοί κόσμοι χρησιμοποιούν χαρτοπεσέτες ή οτιδήποτε. Όχι, μεγάλο λάθος, γιατί αφήνει κομματάκια είτε στην επεξεργαστή, είτε στην ψύκτρα, είτε στη μητρική. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε φίλτρα του καφέ, γαλλικού καφέ. Όλοι έχουμε τέτοια, είναι πολύ φθηνά, έχουν 30 με 60 λεπτά τα 10, 20 πόσο πάνε ανάλογα στα πακέτα. Και αφού πάρουμε την ψύκτρα μας και ρίξουμε πάνω μερικές σταγόνες, παίρνουμε το χαρτί μας και προσπαθούμε να αφαιρέσουμε όσο γίνεται παραπάνω. Θα το κάνουμε αρκετές φορές γιατί όπως βλέπετε η πάστα έχει ξεραθεί. Λοιπόν, όπως βλέπετε είναι πολύ πιο εύκολο από ότι απλά να το σκουπίσουμε. Θα χρειαστούμε αρκετά φίλτρα, αυτό είναι το θέμα, δηλαδή καλό είναι να πάρετε, εγώ έχω πάρει ένα πακέτο με 40 γιατί, και τα χρησιμοποιείτε για πάρα πολλές φορές και αν έχετε καφετιέρα τα χρησιμοποιείτε και για την καφετιέρα σας. Λοιπόν, το πιο πολύ κομμάτι έχει φύγει όπως βλέπουμε. Αυτό εδώ είναι πολύ καλό, από το να το προσπαθείτε απλά πάλι θα καθαρίσει, αλλά θα σας φάει πολύ ώρα, πολύ χαρτί, πολλά φίλτρα. Λοιπόν, ενώ έτσι καθαρίζει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ άμεσα, όπως βλέπετε σιγά σιγά φαίνεται. Λοιπόν, αυτά τα μπουκαλάκια είναι καλά γιατί είναι για πάρα πολλές χρήσεις. Μέχρι τώρα τα έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, προσπαθούμε λίγο να καθαρίσουμε όσο γίνεται. Έχει μπει και στις βίδες βέβαια η πάστα. Αν και δεν μας ενδιαφέρει, αυτό που μας καίει πιο πολύ είναι το κομμάτι που πατάει ο επεξεργαστής. Λοιπόν, λίγες σταγόνες ακόμα. Όσο καλύτερα, όσο περισσότερο το τρίβεται, τόσο καλύτερα θα είναι. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Θα ανοίξω και μέσα. Επίσης, μπορείτε να καθαρίσετε με όζα. Αλλά τι γίνεται. Η όζα μπορεί να φύρει ίσως τα κυκλώματά σας, μπορεί να φτύρει ενώ τις επιφάνειες. Λοιπόν, πάνω κάτω καθάρισα και μια τελευταία φορά. Και αφού το κλείσω αυτό, το πετάξω αυτό στην άκρη, θα πάρω ένα τελευταίο κομμάτι και θα χρησιμοποιήσω το Purifier, που είναι το τελευταίο στάδιο πριν να εγκαταστήσουμε την ψύκτρα. Τώρα η ψύκτρα μας είναι καθαρή, έχουν φύγει και τα τελευταία κομμάτια πάστας από πάνω της. Λοιπόν, όπως βλέπετε ο χαλκός φαίνεται και πάλι. Λοιπόν, θα καθαρίσω αυτό το κομματάκι εδώ. Λοιπόν, η ψύκτρα θα πάει για αφήσιμα. Θα τη βάλω στην άκρη.